Τα προηγούμενα τρίμηνα είχαμε μεγαλύτερες ποσότητες, όπως και 120 τόνους, είχαμε και 90 τόνους και 140 τόνους. Είναι μεγάλος ο όγκος των διακινουμένων. Καταγράφουν τουλάχιστον ό,τι με αφορά τα φρούτα και τα λαχανικά, καταγράφουν παραβάσεις και υπερβάσεις υπολοιμάτων φυτοφαρμάκων σε πολλά οπωροκυπευτικά προϊόντα. Συναγερμός έχει σημάνει σε όλη την Ελλάδα για εισαγωγές επικίνδυνων για την υγεία νοπών, φρούτων και αποξηραμένων από την Τουρκία, καθώς περιέχουν βλαβερές για τον άνθρωπο ουσίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, λαχανικά, ξηροί καρποί, φρούτα, αποξηραμένα φρούτα κατασχέθηκαν καθώς εντοπίστηκαν σε αυτά μεγάλες ποσότητες από φυτοφάρμακα αλλά και ουσίες από χημικά επεξεργασίας σε πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες. Είναι μεγάλος ο όγκος των διακινουμένων. Οι μεν Βούλγαροι όλα αυτά το καιρό και τα τελευταία χρόνια καταγράφουν τουλάχιστον ό,τι με αφορά τα φρούτα και τα λαχανικά, καταγράφουν παραβάσεις και υπερβάσεις υπολοιμάτων φυτοφαρμάκων σε πολλά οπωροκυπευτικά προϊόντα και καταγράφονται σαν επικίνδυνα ευρήματα σε φορτία τουρκικά. Πιο συγκεκριμένα, τους τελευταίους μήνες εντοπίστηκαν στο Τελωνείο των Κήπων 62 τόνοι με λεμόνια και 48,5 τόνοι με ρόδια που είχαν υπερβάσει στο Θειώδε Σάλας και 12 τόνοι φουντούκια και 4 τόνοι φιστίκια με αφλατοξίνες. Τα εμπορέματα αυτά κατασχέθηκαν στα σύνορα, ενώ πάγιο αίτημα πολλών εγχώριων οργανώσεων είναι οι έλεγχοι να γίνονται σε όλα τα φορτία, καθώς αρκετά επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία εμπορεύματα ξεφεύγουν. Στην περιοχή των Κήπων, κατά καιρούς βρίσκονται και νοπά προϊόντα με τέτοιες απαγορευμένες ή ακατάλληλα γενικώς προϊόντα, αλλά βρίσκονται και ξηροί καρποί, οι οποίοι έχουν κυρίως αφλατοξίνες, οι οποίες είναι ένα... Μάλλον οι αφλατοξίνες προέρχονται από την κακή αποθήκευση των ξηρών καρπών, αναπτύσσονται τέτοιες μυκοτοξίνες και... οι οποίες είναι βλαβερές και καρκινογόνες για τον άνθρωπο. Η πόλη της Καβάλας κάνει εξαγωγές νοπών, φρούτων κυρίως, κάποιων οπωροκυπευτικών και φυσικά και ζωικών προϊόντων. Το προσωπικό όντως στην υπηρεσία είναι πολύ λίγο. Συγκεκριμένα είναι το λιγότερο προσωπικό μαζί με τη Ροδόπη που έχει ΔΑΟΚ, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας. Παρ' όλα αυτά, εμείς φροντίζουμε και προσπαθούμε. Βγάζουμε κάθε εβδομάδα εβδομαδιαίο πρόγραμμα ελέγχων και ορίζεται υπεύθυνος γεωπόνος. Είναι ενδεικτικό ότι μέσα σε λίγους μόνο μήνες κατασχέθηκαν πάνω από 400 τόνοι. Ενώ οι υπηρεσίες στον Εύρο είναι σε συναγερμό, καθώς η περιοχή αποτελεί και πύλη της Ευρώπης για τις εξαγωγές της Τουρκίας. Όπως κάθε τρίμηνο, έτσι, η υπηρεσία μας έβγαλε ένα δελτίο τύπου για τα προϊόντα τα οποία ελέγχουμε κάθε μέρα και τα οποία βρήκαμε σε αυτό το τρίμηνο ότι 63 τόνοι από αυτά που εισέρχονται και πηγαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα τα βρήκαμε με ανεβασμένα όρια από φυτοφάρμακα. Τα προηγούμενα τρίμηνα είχαμε μεγαλύτερες ποσότητες, όπως και 120 τόνους, είχαμε και 90 τόνους και 140 τόνους. Όλο το 2017 είχαμε 340 τόνους που δεσμεύσαμε τέτοια προϊόντα και τα οποία τα επιστρέψαμε πίσω στην Τουρκία. Εμείς έχουμε ζητήσει και ζητάμε χρόνια τώρα την 100% δειγματοληψία σε προϊόντα που εισάγονται από την Τουρκία ή που διέρχονται από την Τουρκία, αλλά και όχι μόνο, από όλες τις τρίτες χώρες και επιπλέον τον έλεγχο 100% των διακινουμένων και εξαγωμένων προϊόντων μας προκειμένου να διατηρήσουμε τη φήμη μας και την καταγραφή σαν τα άριστα και χωρίς υπολοιματικότητα φυτοφαρμάκων τα εξαγόμενα νοπά φρούτα και λαχανικά μας. Οι έλεγχοι γίνονται βάσει ανάλυσης κινδύνου. Δεν γίνονται πάντα έλεγχοι ποιότητας στο 100% των φορτίων. Οπότε εδώ δεν μιλάμε για το... Πάντα βέβαια το προσωπικό είναι ένα πρόβλημα. Οι υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες όσον αφορά το επιστημονικό προσωπικό. Παρ' όλα αυτά όμως, όλοι οι συνάδελφοι καταβάλουν το καλύτερο τους, δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό και κάνουν κάθε προσπάθεια για να γίνονται έλεγχοι όπως πρέπει. Δεν έχουμε δηλαδή τέτοιο πρόβλημα.